Το μεγάλο ζήτημα είναι πώς δημιουργείς μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία σε ένα κράτος που δεν υπήρχε ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε το 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου χάρη στον Ιωάννη Καποδίστρια. Τότε τι ήταν το 1823. Ένα κράτος που δεν υπήρχε, μια επανάσταση που φιλοδοξούσε να δει το νεότερο ελληνικό κράτος, που αγωνιζόταν με όλες τις μεγάλες δυνάμεις και ιδίως το Μέτερνιχ, ακόμα απέναντι, αντίπαλο και εχθρό, γιατί ο Μέτερνιχ σωστά είχε δικά του. Δουλειάς. Και δεν είναι μόνο την καταργή τη δουλειά για τους Έλληνες όλους. Αλλά έρχεται και λέει, και πάλι με τρόπο εμβληματικό, ότι και όποιος έρχεται στην Ελλάδα είναι ελεύθερος. Καταργώντας κάθε έννοια δουλειάς οπουδήποτε. Σαν να έλεγε, η Ελλάδα είναι λίκνο ελευθερίας. Το ελευθερία ή θάνατος δεν ίσχυε μόνο για την Ελλάδα. Για σκεφτείτε. Αυτό του είδους την οξυδέρκεια των συντακτών τότε. Και ύστερα, μια σειρά από δικαιώματα, η αρχή της ισότητας, αναλογικής ισότητας, ιδίως στα φορολογικά θέματα και τα δημόσια βάρη, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία που μπαίνει σε άλλες βάσεις, ιδίως για τα ζητήματα της απαλωτρίωσης, η προσωπική ασφάλεια, το δικαίωμα που σχετίζεται με την ελευθερία του τύπου και βεβαίως το ζήτημα του νόμου δικαστή. Μας φαίνεται απλάσιμα. Για σκεφτείτε. Το Σύνταγμα που δεν μπορεί να αναθεωρηθεί μέσω του κοινού νόμου, αλλά χρειάζεται ειδική διαδικασία. Τότε λοιπόν θεσπίστηκε και αυτή είναι η βάση της ίδιας της προσωπικής δημοκρατίας μέσα στο Σύνταγμα του Άρθρου. Για σκεφτείτε την οξυδέρκεια των ανθρώπων. Αυτό το Σύνταγμα που ψηφίζουμε εδώ, είπαν, δεν μπορεί κατά οποιονδήποτε τρόπο να αλλοιωθεί με διατάξεις της νομοθετικής εξουσίας. Ο νόμος υπόκειται στο Σύνταγμα. Η νομιμητική βάση της εξουσίας του είναι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αλλά του Έλληνα δικαστή η νομοποιητική βάση το Ελληνικό Σύνταγμα. Πουθενά καμία διάταξη του Συντάγματος δεν αναγνωρίζει τέτοια υπεροχή. Ούτε κανένας άλλο κράτος της Ευρώπης. Και είναι εντυπωσιακό ότι βρίσκονται ορισμένοι, και λίγοι σας είπα. Αλλά πρέπει από τώρα να τονίζουμε αυτού του είδους την τάση, η οποία θέλει πάρα πολύ προσοχή. Σας είπα, δεν υπάρχει ιεράρχηση μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου σε επίπεδο συντάγματος. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουμε, γνωρίζει ο Σπύρος Σουλαχόπουλος και άλλοι, την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε να πείσουμε τα ανώτατα δικαστήρια, τα μεν δικαστήρια τα εθνικά, να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο σύμφωνοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο ερμηνεία του συντάγματός μας, και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο σύμφωνοι με το Σύνταγμα κάθε έθνους κράτους, κάθε εθνικού συντάγματος δηλαδή, ερμηνεία των διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου για να μην υπάρχει σύγκρουση. Και αυτό το βλέπουμε σε αποφάσεις κορυφαίων δικαστήριων. Από το 2016 ως σήμερα, στη Γερμανία έχουν βγει τρεις αποφάσεις, η Gauweiler, η Weiss και πολύ πρόσφατα η Next Generation EU, τώρα το 2022, που είπαν οι Γερμανοί, ξέρετε, εμείς αυτό το πράγμα δεν αναγνωρίζονται για υπεροχή. Των λεγόμενων ιδιωτικών πανεπιστημίων, ορθότερα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Βλέπω ορισμένους συναδέλφους με μια ευκολία. Λίγοι είναι, σας είπα, ο Σπύρος δεν ανήκει καθόλου σε αυτήν την κατηγορία, το ξέρω ούτε εγώ φυσικά και πολλοί άλλοι. Και έρχονται και σου λέει, α, όχι, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Το 16, να ακούσει συνάδελφο, συνταγματολόγο, με μεγάλη ιστορία. Τι το 16, το 16 είναι ανενεργό, λέει, ύστερα από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ανενεργό το Σύνταγμα. Και τότε αυτοί οι άνθρωποι εδώ γιατί αγωνίστηκαν. Σε κορυφαία δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι και το δικαίωμα το οποίο σχετίζεται με το απόρριτο των επικοινωνιών, τα γνωστά προβλήματα, παρατηρήσαμε να ψηφίζονται νόμοι ευθέως κατά τη γνώμη μου και πολλών άλλων σχεδόν της ολότητας των συνταγματολόγων ευθέως αντίθετη προς το Σύνταγμα και να έρχεται να γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας του Συντάγματος σύμφωνα με τον νόμο. Αυτοί, σας είπα και πάλι, που καθιέρωσαν εδώ την υπεροχή του Συντάγματος απέναντι στον νόμο, ήξεραν καλά, και αυτό σας είπα και που δεν είναι αυτονόητο σε αυτόν τον τόπο, ότι ο νόμος δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμα, αλλά όταν τον εφαρμόζεις, πρέπει να κάνει σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία του νόμου. Σήμερα υπάρχουν ορισμένοι, για λόγους πολιτικών σκοπιμότητων, οι οποίοι επιχειρούν να κάνουν σύμφωνη με τον νόμο ερμηνεία του Συντάγματος. Και αυτό είναι παραβίαση ευθεία του άρθρου 110. Και στην ουσία δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να υποστηρίζουν μια έμεση πληθυσαφή αναθεώρηση του Συντάγματος μέσω του νόμου. Άρα έμεση πληθυσαφή κατάργηση της αυστηρότητας του Συντάγματος.